Απορρίφθηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ να συσταθεί εξεταστική επιτροπή για τα υποβρύχια. Κατά ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και Δημάρη, υπέρ ΣΥΡΙΖΑ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Χρυσή Αυγή και ΚΚΕ. Είχε προηγηθεί σφοδρή σύγκρουση μεταξύ Ευάγγελου Βενιζέλου και Αλέξη Τσίπρα. Έχετε πάρει γενώσιμα και σας βλέπω ενθουσιασμένο. Κύριε Παδημούλη, κάτι έχετε πάρει σε γενώσιμο. Σε μια θυελλώδη συνεδρίαση από την οποία δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, η Βουλή με ψήφους 167 κατά και 120 υπέρ απέρριψε το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής για την παραχώρηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά σε ιδιώτες. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο Ευάγγελος Βενιζέλος και ο Αλέξης Τσίπρας συγκρούστηκαν αρκετές φορές. Πραγματικότητα είναι ότι εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκανδαλώδη υπόθεση των υποβρυχίων που ξεκίνησε το 2000 με τη σφραγίδα του κ. Τσοχατζόπουλου και κορυφώθηκε το 2010. Επανέλαβε τις χιδεότητες, τις συκοφαντίες, τις ανακρίβειες, τις ανευθυνότητες πάνω στις οποίες στηρίζει την πολιτική του παρουσία τους τελευταίους τρεις μήνες. Ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε μνημείο αδιαφάνειας στο νόμο του 2010 που εκπώνησε ο κ. Βενιζέλος και ο οποίος έκανε εφικτή τη μεταβίβαση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά από το γερμανικό όμιλο ThyssenKrupp στην αραβικών συμφερόντων επιχείρηση Abu Dhabi Mar. Η σύμβαση που υπέγραψε τότε Υπουργός Άμυνας αποτελεί μνημείο αδιαφάνειας και σκανδαλωδών όρων σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Οι πληρωμές στη σύμβαση αυτή δεν συνδέονταν με κανένα τρόπο με την πρόοδο του έργου. Ξέρετε τι σημαίνει η καταγγελία των συμβάσεων με βάση τις αρχικές συμβάσεις του 2000 και 2002 που θαυμάζετε, κύριε Τσίπρα? Σημαίνει επιστροφή της κυριότητας όλων των υποβρυχίων στους Γερμανούς. Ο κύριος Βενιζέλος κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εξυπηρετεί συμφέροντα και για το λόγο αυτό έκανε πρόταση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Ο υπεύθυνος του τομέα άμυνας του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος βουλευτής Γρεβενών, απόστατος αξιωματικός αεροπορίας κύριος Ιωάννης Ταφίλης, ο οποίος συνόδευε τον κύριο Τσίπρα στην επίσκεψη στα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, είναι άνθρωπος με μακρά δραστηριότητα στον χώρο των αντιθυμιστικών ωφελημάτων. Μας υποκινούν τα ανταγωνιστικά συμφέροντα. Σε ποιους αναφέρεστε? Στα ναυπηγεία της Ελευσίνος. Μάλλον για τον κύριο Ταβουλάρη, μάλλον θα πρέπει να απευθυνθείτε στον κύριο Πρωθυπουργό. Όπως γνωρίζετε, ήταν στενός του συνεργάτης στην πολιτική άνοιξη. Για αντισυμβατική συμπεριφορά του ιδιώτη επενδυτή που τότε τον δέχθηκαν κάποιοι καλοπροαίρετα, έκανε λόγο ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Να παραμερίσουμε τις κομματικές στρατηγικές. Για το θέμα αυτό είναι τόσο σοβαρό, τόσο κοστοβόρο, τόσο αναγκαίο για την εθνική μας άμυνα, που δεν προσφέρεται για οποιαδήποτε εκμετάλλευση. Αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βενιζέλος δείχνουν ότι είναι ακόμα πιο σημαντικό τώρα να αρχίσει αυτή η εξεταστική επιτροπή. Και σαπίζουν τα υποβρύχια και μαραζώνουν τα υποβρύχια. Και το πολεμικό ναυτικό δεν έχει υποβρύχια ώστε να μπορέσει να ανταπεξέλθει επαρκώς και σωστά. Και θα ψηφίσουμε την πρόταση αυτή της Εξεταστικής Επιτροπής παρά το γεγονός ότι η ιστορία των Εξεταστικών Επιτροπών όλα τα χρόνια δεν είναι και ευτυχής. Μεταφερόμαστε τώρα στη Βουλή, στον Αντώνη Ατζολέ. Το δηλητηριώδες το κλίμα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης, Αντώνη. Βαριές κουβέντες, αιχμές και υπονοούμενα και από τις δύο πλευρές. Ναι, αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό, κυρίως στις δύο τελευταίες ώρες της συζήτησης, όπου μίλησε ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Βενιζέλος. Υπήρξαν δευτερολογίες και τριτολογίες που άναψαν τα πνεύματα. Να σταθούμε στην ομιλία του κυρίου Βενιζέλου, κυρίως στα ονόματα που ανέφερε, τον κύριο Ταφίλη, το συνεργάτη του κυρίου Τσίπρα που ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, και την δραστηριότητά του, όπως είπε, στα αντισταθμιστικά ωφελήματα. Στον κύριο Ταβουλάρη από τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, ενώ αναφέρθηκε και σε δύο ναυπηγεία Ελευσίνα, συγγνώμη, ενώ αναφέρθηκε και σε δύο πρώην υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παμπούχη και την κυρία Κατσέλη, οι οποίοι είχαν πραγματοποιήσει ένα ταξίδι στο Αμπου Ντάμπι προς προσέλκυση επενδύσεων. Τώρα, αυτό το οποίο σχολιάστηκε εδώ πάρα πολύ είναι η μεγάλη διάρκεια ομιλίας του κυρίου Βενιζέλου. Ξεπέρασε την μία ώρα. Αν έχει κάποια σημειολογία, πρέπει να σου πω ότι τη στιγμή που μιλήσει ο κύριος Βενιζέλος, σχεδόν η μισή πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας δεν ήταν μέσα στην αίθουσα. Ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν παρόν σε όλη τη διαδικασία, ήρθε μόνο για να ψηφίσει, κάτι το οποίο σχολιάστηκε πάρα πολύ από τον κύριο Τσίπρα και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του. Αυτό που τονίζουν από το ΣΥΡΙΖΑ, καταρχάς απαντούν για τον κύριο Ταφίλη ότι αν έχει κάτι ο κύριος Βενιζέλος να το φέρει και να το πάει στη δικαιοσύνη. Και από εκεί και πέρα τονίζουν ότι ο κύριος
κύριος Βενιζέλος ουσιαστικά δεν είπε τίποτα για την ταμπακέρα, για τα υποβρύχια τα οποία σαπίζουν, για τους εργαζόμενους που έχουν χάσει τη δουλειά τους και δεν ακούστηκε κάποια συγκεκριμένη καταγγελία από αυτές που ακούγαμε όλο το τελευταίο διάστημα ότι θα φέρει ο κύριος Βενιζέλος σήμερα στη Βουλή. Μάλιστα, Αντώνη, μένεις μαζί μας για να δούμε τώρα πώς η Βουλή έκλεισε.